Ναι, αλλά η συνέλευση με θέμα το αποχετευτικό πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο παλαιό Δημαρχείο Ελεούσας με πρωτοβουλία της ανοιχτής ομάδας των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας. Τα μέλη της ομάδας ενημέρωσαν τους κατοίκους που συμμετείχαν σχετικά με το ζήτημα της αποχέτευσης, με κυρίαρχο το οικονομικό σκέλος, δηλαδή για τα τέλη σύνδεσης και χρήσης, αλλά παράλληλα και για άλλα σημαντικά θέματα σχετικά με τη λειτουργία του βιολογικού, τα οικολογικά και άλλα προβλήματα. Στην Λαϊκή Συνέλευση κλήθηκαν να συμμετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι προέρχονται από την Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας, οι οποίοι ωστόσο δεν παρέστησαν, καθώς, όπως ανέφεραν με επιστολή τους, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη για το εν λόγω θέμα. Τα σημαντικότερα αιτήματα της Ανοιχτής Ομάδας Πρωτοβουλίας των Κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας είναι το μηδενικό τέλος σύνδεσης και χρήσης, αλλά και μια συνδιαχείριση της ΔΕΙΑΗ με τον Δήμο Ζήτσας, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Στέφανος Πανταζής, ενώ ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ελεούσας, Αθανασίου Δημήτριος, ανέγνωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Νοέμβριο του 2016 σχετικά με το καθορισμό των τελών αποχέτευσης. Αποφασίζουμε αυτό. Επιβάλλεται την 1η-1η-2017. Ενιαίο τέλος σύνδεσης με ενιαίο τέλος χρήσης αποχέτευσης σε βάρος όσων συνδεθούν σε δέσμευση της κατοικίας και τα καταστήματά τους με το δίκτυο αποχέτευσης εξής. Για τη σύνδεση πρώτης κατοικίας και καταστήματος των οποίων οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν έως 31/12, συνολικό τέλος σύνδεσης 7,74 ευρώ τετραγωνικών, εκ των οποίων 3,33 ευρώ θα αποδίδεται στην ΔΕΙΑΗ και το ποσό 4,41 στο Δήμο Ζήτσας. Β. Δεύτερο, κατοικίες και καταστήματος των οποίων οι οικονομικές άδειες είναι μετά το 2002, από την άλλη του σύνολο τέλος 8,60 στις κατοικίες και καταστήματος, εκ των οποίων 3,70 θα αποδίδεται στην ΔΕΙΑΗ και 4,90 στο Δήμο. Τέλος χρήσης αποχέτευσης 5,39 ευρώ το κυβικό μέτρο ύδατος με βάση την καταλάβωση των κυβικών μέτρων. Πρώτον, επιμένουμε στο μηδενικό τέλος σύνδεσης και χρήσης όπως αποφασίστηκε στην πρώτη Λαϊκή Συνέλευση στις 19 Μαΐου. Ζητάμε σύμβαση που θα υπάρχουν υποχρεώσεις και δικαιώματα και από τις δύο πλευρές, και της ΔΕΙΑΗ και των παρόχων. Δηλαδή συνδιαχείριση με λίγα ολή. Τρίτον, άμεση αναβάθμιση, να προλαβαίνουμε τον όγκο των λοιμάτων και να μην βάζουμε το κάρος πριν από τα λόγια. Να δημιουργείται το πρόβλημα και μετά να τρέφουμε. Και τέταρτο, ζητάμε την συμμετοχή του Δήμου Ζήτσας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΗ. Το λόγο πήραν στη συνέχεια τα μέλη της Ανοιχτής Ομάδας Πρωτοβουλίας των Κατοίκων, Κωνσταντίνος Κούριας, Χριστόφορος Μπενέκος και Δημήτριος Τσαούσης. Αυτό που τονίστηκε έντονα κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Συνέλευσης είναι η καθυστέρηση που υπάρχει από πλευράς της ΔΕΙΑΗ στην αποδοχή του αιτήματος του Δήμου Ζήτσας για την πραγματοποίηση μιας συνάντησης για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης που έχει υπογραφεί το 2012 από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και την διοίκηση της ΔΕΙΑΗ. Υπάρχει πρόβλημα με τη ΔΕΙΑΗ. Ποια είναι η ΔΕΙΑΗ δηλαδή που ο Δήμαρχος στέλνει χαρτί για συνάντηση και τον αγνοεί. Αγνοεί έναν ολόκληρο Δήμο. Μέσα αυτού είναι. Μας δουλεύουν 3,5 μήνες. Η καθυστέρηση αυτή είναι σκόπιμο. Γιατί μία σειρά κόσμος, θορυβημένος από τα ιδιωτικά, πηγαίνει και συνδέει, πηγαίνει και πληρώνει. Δεν γίνεται δηλαδή. Υπάρχει και ένα άλλο το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε αργότερα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σωστά. Τι θα γίνει με τη διαχείριση της λιματοράσπης. Ακούγονται εύκολα ότι η λιματοράσπη τι είναι για όποιους πιθανόν δεν έχετε υπόψη σας, είναι τα υπολείμματα που κατακάθονται
όταν γίνεται η επεξεργασία και η χημική διεύθυνση τέλος πάντων των λιμάτων. Λοιπόν, αυτή τη λάσπη λένε πολύ ότι πρέπει να την πάμε στα χωράφια, να ρίξουμε και τα λοιπά, θα αναπτύξουμε την, θα βοηθήσουμε, όπως το λένε, την καλλιέργεια. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα βιομηχανικά λίμματα και ακάθαρματα, γιατί τα χημικά που χρησιμοποιούμε δεν εξουδετερώνονται με τον βιολογικό φερτανισμό. Η ομάδα μας δεν κατεβαίνει μετά με ένα σύνθημα μόνο για φτηνή σύνδεση και για μηδενική χρήση του συστήματος. Που είναι πολύ καλό αυτό το πράγμα και μας το οφείλουν, διότι δεχόμαστε όλα τα λίμματα όλου του λιθανοπλευρίου και πρέπει να έχουμε δωρεάν σύνδεση και δωρεάν χρήση σε αυτό το έργο που έχουμε. Ήθελα να σας να τονίσω την συνδιαχείριση που πρέπει να απαιτήσουμε της ΔΕΙΑΗ μαζί με και το δικό μας κλίμα. Για τέσσερις λόγους έχω σημειώσει την συνδιαχείριση. Για το μέγεθος των κτηριακών εγκαταστάσεων. Αυτοί φτιάξανε μια κτηριακή εγκατάσταση, μετά μπορεί να μεγαλώσουν. Θα αφήσουμε εμείς να επεκταθεί αυτός ο βιολογικός και να γίνει όσος θέλει. Θα πρέπει εμείς να έχουμε κάποιον μέσα από το Δήμο που να επεμβαίνει και να λέει πόσο μεγάλο πρέπει να είναι αυτό το έργο, όσο αντέχει η περιοχή μας. Στη συνέχεια, το λόγο πήραν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι εξέφρασαν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους γύρω από το θέμα. Όταν η ΔΕΙΑΗ δεν σου ορίζει ραντεβού και έχει τέσσερις μήνες τώρα που υπεκφέρει, θα σε βάλει σε διαχειριστή. Για να είσαι εσύ το μάτι και το αυτί του Δήμου και της κοινότητας. Είμαστε δηλαδή εμείς οι πολύ ξύπνοι που θα καθαρίσουμε στη ΔΕΙΑΗ πόσο θα επεκταθεί και τι θα κάνει. Και ένα άλλο από τότε που συναντηθήκαμε την πρώτη φορά. Τι καταφέρατε εσείς, η ομάδα. Και γιατί δεν φέρατε τους υπεύθυνους προ των ευθυνών τους να τους οδηγήσετε εκεί που θέλετε εσείς. Μου έρχεται να πληρώσω 1.800 και με τις απειλές από κάτω ότι αν δεν πληρωθούν και δεδομένου ότι σήμερα έχουμε μείνει τη σύνταξη. Αν δεν τα πληρώσω, λέω πάνω τα πάνω τη σύνταξη. Πήγε και τα πλήρωσα. Σήμερα έλαβα να πληρώσω δίμηνο. Το πρώτο δίμηνο μου στείλανε, το πρώτο μήνα έστειλαν λέει και δεν τα πλήρωσα, 35 ευρώ. Και δεύτερος μήνας τώρα 70 ευρώ. Να πληρώσω για την αποχέτηση την οποία δεν μου κάνει, γιατί όταν ήρθανε και το συνεργείο που δεν ξέρω να τι κάνει. Λέω εγώ πού θα πω, γιατί είναι το σπίτι μου, είναι το μισό είναι. Το μισό είναι από το κάτω. Μου είπανε τότε ότι θα σου βάλουμε και μία άλλη και θα βάλεις μία μικρή αντλία και θα βγάλεις αντλία. Δεν τη βάλανε και πηγαίνω και ρωτάω και θέλω 1.500 το λιγότερο να βάλω αντλία.